Την Τρίτη, 5 Αυγούστου, η ηλιακή μέρα της Γης θα είναι ελαφρώς πιο σύντομη από τις συνήθεις 24 ώρες, καθιστώντας την μία από τις πιο σύντομες ημέρες από την αρχή των καταγραφών. Με μόλις 1,25 χιλιοστά του δευτερολέπτου, κάτω από το όριο, η διαφορά δεν θα γίνει αντιληπτή. Μετά από δεκαετίες επιβράδυνσης, η περιστροφή του πλανήτη μας επιταχύνεται τα τελευταία χρόνια και οι μετρητές χρόνου δεν έχουν σαφή εξήγηση. Για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, βοηθάει να ορίσουμε τι είναι μια μέρα, δηλαδή η πραγματική περιστροφική περίοδος της Γης διαρκεί 23 ώρες, 56 λεπτά και 4,1 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η 24ωρη μέρα που ακολουθούμε είναι η ηλιακή μέρα, που μετριέται όχι σε σχέση με τα αστέρια, αλλά με τον ήλιο. Μία μέρα ορίζεται από το μεσημέρι μέχρι το επόμενο μεσημέρι και ισούται με 24 ώρες ή 86.400 δευτερόλεπτα. Αυτή η μέτρηση φαίνεται να είναι μυστηριωδώς πιο σύντομη από ό,τι θα έπρεπε. Υπάρχουν τρεις ημερομηνίες μέσα στο 2025, κατά τις οποίες οι επιστήμονες προέβλεψαν ότι η ηλιακή μέρα της Γης θα είναι πιο σύντομη από τις 24 ώρες, στις 9 Ιουλίου, στις 22 Ιουλίου και στις 5 Αυγούστου. Ωστόσο, η συντομότερη καταγεγραμμένη ηλιακή μέρα ήταν στις 5 Ιουλίου 2024, όταν διήρκεσε 1,66 χιλιοστά του δευτερολέπτου, λιγότερο από 24 ώρες. Αυτό που επιτρέπει στους επιστήμονες να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις ημερομηνίες 9 Ιουλίου, 22 Ιουλίου και 5 Αυγούστου είναι η ακριβής θέση της Σελήνης. Σε αυτές τις τρεις ημέρες, οι μεταβολές στη θέση της Σελήνης σε σχέση με τον γήινο ησημερινό μπορούν να επηρεάσουν τις παλιρροϊκές δυνάμεις που επιδρούν διακριτικά στον ρυθμό περιστροφής της Γης. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη παίζει επίσης κάποιο ρόλο, όμως η πιο πιθανή εξήγηση φαίνεται να είναι η επιβράδυνση της περιστροφής του υγρού πυρήνα της Γης, γεγονός που αναγκάζει τον υπόλοιπο πλανήτη να περιστρέφεται ταχύτερα. Δεν πρόκειται να αντιληφθείτε καμία αλλαγή στην περιστροφή της Γης στις 5 Αυγούστου, αλλά αν το φαινόμενο συνεχιστεί έως το 2029, ίσως χρειαστεί να προσθεθεί, για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα λεγόμενο αρνητικό δευτερόλεπτο.